Συνάδελφοι, καλησπέρα. Από την αρχή της εξάγνωσης της πανδημίας του κορονοϊού, οι εργαζόμενοι αλλά γενικότερα τα λαϊκά στρώματα ζουν σε μια σύνθετη και δύσκολη κατάσταση. Στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, εν μέσω πανδημίας, ήταν το πρώτο κλαδικό συνδικάτο που μπήκαμε και κάναμε αρχαιρεσίες σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και ανεβάσαμε ψήφους και συσπηρώσαμε με εκατοντάδες εγγραφές στο συνδικάτο καινούργιους εργαζόμενους. Οι αρχαιρεσίες έγιναν τον Ιούνιο και φυσικά και η εργοδοσία σε όλα τα εργοστάσια, στα μεγάλα εργοστάσια και στους μικρούς χώρους δουλειάς έβαζε μεγάλα εμπόδια. Επικαλούμενοι φυσικά και πατώντας πάνω στον κορονοϊό και βρήκε πάτημα. Ψηφίσαν εργαζόμενοι πάνω από 75 χώρους δουλειάς, μικρούς και μεγάλους. Ανεβάσαμε τους ψήφους όπως είπαμε και το σημαντικό είναι ότι κάναμε και μια ιδιαίτερη δύσκολη δουλειά με τους εργάτες γης μετανάστες. Μια δουλειά και που είναι δύσκολη αλλά και που είναι ένα κομμάτι μετανάστες και ιδιαίτερα εργάτες γης, ιδιαίτερα δύσκολο, σύνθετο και ευμετάβλητο. Ψηφίσαν στις αρχαιρεσίες του συνδικάτου πάνω από 1000 εργάτες γης μετανάστες σε διάφορες περιοχές. Το σημαντικό ήταν ότι συστήσαμε επιτροπές μεταναστών στα χωράτσια, στα θερμοκήπια, στα φυτόρια, σε νέες περιοχές όπως είναι στην Αυλώνα, στα Ινόφυτα, στον Οροπό και φυσικά τις παλιές επιτροπές που είχαμε την προηγούμενη τριετία σε Κάτω Σούλη, Μαραθώνα και σε Μέγαρα, τις αναζητήσαμε. Σε όλη αυτή την κατάσταση, φυσικά, να δώσω και μια εικόνα από τους χώρους δουλειάς. Η εργοδοσία, τα μέτρα που παίρνει στα εργοστάσια των τροφίμων, είναι από ανύπαρκτα έως επιδερμικά. Μόνο σε χώρους δουλειάς, εκεί που υπάρχουν επιχειρησιακά ταξικά σωματεία, όπως είναι στον χώρο της ΣΕΒΓΑ, της ΦΑΓΕ, της ΤΕΙΣΤΗ, παίρνονται κάποια μέτρα, τα οποία και αυτά δεν είναι επαρκή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για θερμομετρήσεις στην είσοδο των εργαζομένων και σε αυτούς τους χώρους συγκεκριμένα αναγκάστηκε η εργοδοσία με την πίεση και των σωματείων και των εργαζομένων να κάνει το τεστ, το μοριακό τεστ, αλλά φυσικά και καθημερινά τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Δηλαδή οι απολυμάνσεις που πρέπει να γίνονται σε κοινόχρησης χώρους, στην παραγωγή, στις τουαλέτες και γενικότερα είναι λυπή. Αυτά γίνονται μόνο με την πίεση τη δικιά μας των ταξικών σωματείων και φυσικά κάθε μέρα να τους ζαλίζουμε. Τώρα, η κατάσταση, συνάδελφοι και συναδέλφοι, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο η πανδημία του κορονοϊού, που σίγουρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πατήσει πάνω σε αυτή την κατάσταση και με τα νέα αντεργατικά μέτρα και με άλλα αντεργατικά μέτρα που θα φέρει. Να δώσω ένα παράδειγμα από τον κλάδο των τροφίμων. Ήδη πολλές επιχειρήσεις από την καραντίνα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ειδικότερα οι πιο μικρές επιχειρήσεις, όχι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, έχουν βγει σε αναστολή συμβάσεων, σε περιτροπή σε εργασία. Ένα λεπτό, Γιάννη. Είναι μια κατάσταση που θα επιδεινωθεί και φυσικά το επόμενο διάστημα, αυτό που είναι μέλημά μας και πρέπει να κάνουμε, είναι να δυναμώσουμε τα συνδικάτα και να πάμε με το πλαίσιο του ΠΑΜΕ και τη δράση όπως προβλέπει το ταξικό κίνημα. Γιατί χωρίς τη δικιά μας συμβολή, μην γελιόμαστε τώρα, μην περιμένουμε τον ροδοδικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό να κάνει τίποτα. Το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα θα δώσουν τον τόνο και φυσικά έχουμε επιρροές μέσα στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς να βάλουμε σε πρόγραμμα αυτή τη δράση. Να βάλουμε και το σύνθημα μπροστά, χωρίς εμάς, ρανάς δεν γυρνάς.